Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ τις πολιτικές μας συζητήσεις στο στούντιο του Αντένα. Να καλησπερίσω τους επόμενους καλεσμένους μας. Η κυρία Ευγενία Αρσένη, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Αλεξάνδρα Χαριτάτου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθήνας. Και ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, υποψήφιος με τη Λαϊκή Ενότητα στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ σε όλους. Ξεκινώ από την κυρία Αρσένη. Είναι πολλά τα ζητήματα, κυρία Αρσένη, οικονομικά, ζητήματα εθνικά που έχουν μπει στο τραπέζι. Θα ήθελα να αρχίσουμε την κουβέντα μας με κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως θα αλλάξει από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι στη δομή του κράτους και στο θέμα του να γίνουν αλλαγές και στον ποινικό κώδικα. Εσείς είστε, καταρχάς, τι άποψη έχετε για το. Είστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με τις αλλαγές που έχουν γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε μια διαδικασία όπου συνεχώς και βγαίνοντας από όλη αυτή την δύσκολη περίοδο των μνημονίων, γίνονται βήματα και συνεχώς προσπάθειες για βελτίωση κάθε τομέα της ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει μέσα στις δυσκολίες που περάσαμε ότι έχει ευαισθησία ουσιαστική για το κοινωνικό κράτος. Οπότε αυτή τη στιγμή τα βήματα που έχουν γίνει είναι μια βάση για τη συνέχεια. Τι βαθμό θα βάζετε στο θέμα της ασφάλειας? Δεν θα μπορούσα να βαθμολογήσω, είναι η αλήθεια, αλλά πραγματικά νομίζω ότι γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια για και την προστασία του πολίτη και την ίδια στιγμή με έναν ανθρωπιστικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μιλάμε για προστασία και την ίδια στιγμή η προσέγγιση να γίνεται ανθρωπιστικά. Νομίζω ότι είναι σαφές. Κυρία Αρσένη, πολλά έχουν ακουστεί για την οικονομία. Έχει μονοπολίσει το δημόσιο διάλογο. Ναι, απαντήστε αν θέλετε σε κάτι. Απλώς επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στο άσυλο και φαντάζομαι για τα υπόλοιπα θα ερωτηθώ και θα κάνουμε γενικότερη κουβέντα. Απλώς να πω ότι κάποιες αξίες κατακτήθηκαν με σημαντικούς αγώνες και είναι σημαντικό αυτές να τις διαφυλάξουμε. Αυτό για το προηγούμενο. Και σε επίπεδα συμβολισμού. Έτσι, τώρα, ακριβώς. Για τον πολιτισμό δεν έχουμε ακούσει πολλά. ΣΥΡΙΖΑ πού στοχεύει, τι ετοιμάζει σε αυτό το παιδί? Πόσο χαίρομαι, γιατί ίσως γνωρίζετε ότι αυτό είναι και το αντικείμενό μου, δεδομένου ότι είμαι σκηνοθέτης και θεατρολόγος και διδάσκω στα πανεπιστήμια. Επομένως και η επαφή μου με τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Γυρνώντας λοιπόν για τον πολιτισμό. Άρα τι ετοιμάζει για να κερδίσει πίσω τους νέους ο ΣΥΡΙΖΑ? Το πρώτο, γιατί ο πολιτισμός για μένα δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, τα θέατρα, η μουσική και αυτού του τύπου η δραστηριότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά πολιτισμός είναι ισότιμη πρόσβαση, πολιτισμός είναι δικαιώματα, πολιτισμός είναι, ίσως είναι γνωστό ότι μέσα από άλλες μου δραστηριότητες, και το λέω αυτό γιατί αυτό ήταν ένας από τους λόγους που με έκανε να συνταχθώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το κομμάτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, όλη αυτή η φροντίδα που αφορά και στους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στην ηθαγένεια και σημαντικά κομμάτια στην αναγνώριση φύλου, αυτά όλα είναι πολιτισμός. Μάλιστα. Είναι σεβασμός, είναι για μένα η ουσία της κοινωνίας.